για το θέμα εθελοντές πιλότοι με αεροσκάφη για την πυροπροστασία δεν λαμβάνουν σήμα. Τους αγνοούν τα Υπουργεία. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Αεροαθλητικής Ομοσπονδίας, κύριο Νίκο Μακράκη, για να καταλάβουμε, για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί η Ελληνική Αεροαθλητική Ομοσπονδία είναι στην αναμονή εδώ και μήνες, εδώ και χρόνια, γιατί και πέρυσι και φέτος περιμένουν μια απάντηση και έστειλε μάλιστα και φέτος επιστολή στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια με κοινοποίηση και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλημέρα κύριε Μακράκη. Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ακριβώς όπως το λέτε, έχει συμβεί και φέτος όπως και πέρυσι. Τι ζητάτε δηλαδή? Επανέλαβα μια επιστολή να υπενθυμίσω στον Υπουργό μας και στους ευθύνοντες όλους που είναι στην πολιτική προστασία, στους υπεύθυνους, ότι υπάρχει ένας οργανισμός εθελοντικός που δεν ζητάει χρήματα. Είμαστε εθελοντές πιλότοι, όπως και χειριστές drone. Έχουμε 90 αερολέσεις σε όλη τη χώρα. Έχουμε περίπου ένα στόλο 150 αεροσκάφη και είμαστε, υπηρετούμε την πατρίδα από την πλευρά μας, όποτε αυτό μας ζητηθεί και εφόσον μας ζητηθεί. Ανταυτού έχουμε εισπράξει να έχουν φύγει δύο επιστολές και ουδέποτε έχω πάρει ούτε καν απάντηση να πούνε ότι εμείς, ας πούμε, έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου επιστολή σας αυτό. Σημασία καμία, δυστυχώς. Και φοβούμαι ότι θα έρθει πάλι το καλοκαίρι, θα καεί πάλι η χώρα μας και πάλι θα ψάχνουν τον τρόπο να προστατεύσουν τη χώρα. Ενώ έχουν, ας πούμε, και εμάς ένα εργαλείο που μπορούν να το αξιοποιήσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τι σημαίνει για σας λοιπόν εθελοντισμός και τι σημαίνει αξιοποίηση του αεροσκάφους και των πληρωμάτων? Πώς ακριβώς το εννοείτε για να καταλάβει ο κόσμος? Εσείς και εγώ το ξέρουμε. Αλλά να το καταλάβει και ο κόσμος. Τι είναι αυτό που ζητάτε να γίνει? Τι είναι αυτό που προτείνετε, μάλλον? Καταρχήν, να ξέρετε, εμείς προτείνουμε να δώσουμε το παρόν όταν γίνεται μια συνάντηση είτε στις περιφέρειες της χώρας, είτε σε επίπεδο Υπουργείου, να είναι καλό να είναι όλα τα αέρια μέσα. Ακούμε κατά διαστήματα ότι αγόρασε η χώρα αυτά τα drone ή αγόρασε καινούργια αεροπλάνα για να κάνουν πυρασφάλεια κτλ. Εμείς λοιπόν είμαστε ένας οργανισμός που διαθέτουμε τα αεροσκάφη ώστε να γίνει μια επιτήρηση από αέρος. Άκουσα στο προηγούμενο διάστημα και πληροφορήθηκε ότι θα γίνουν πορόπολα, περίπολα του στρατού, τα οποία με 6-7 ώρες διάρκεια σε μια επαρχία μπορούν να περιπολίσουν μια επαρχία. Μια επαρχία, ας υποθέσουμε ότι είναι ο νομός Ηρακλείου. Γίνεται συνεχώς, κύριε Μακράκη, τα τελευταία χρόνια και είναι οι μεικτές περιπολίες. Ακριβώς. Ένα λοιπόν περίπολο του στρατού για να επιχειρήσει στο Ηράκλειο θα χρειαστεί 6-7 ώρες με το τζιπάκι να πάει γύρω-γύρω όλο τον ομό και δεν πάει και την ίδια ώρα. Δηλαδή θα περάσει από ένα σημείο στις 6 ώρα και μετά στις 9 θα είναι κάπου αλλού. Δεν θα είναι σε ίδιο σημείο στις 6. Ένα αεροσκάφος λοιπόν από αέρος, όταν θα κάνει μία ώρα πτήσης, καλύβει όλη αυτή την απόσταση σε μία ώρα. Άρα, αν έχουμε ένα αεροπλάνο πάνω από τον ομό Ηρακλείου για παράδειγμα, σε μία ώρα φαίνεται όλος ο νομός. Αν έχω δύο, φαίνεται και ο νομός Ρεθύμνου. Τρία και φαίνεται και τα Χανιά. Ποιες είναι εκείνες οι μέρες λοιπόν οι επικίνδυνες και εκείνες οι ώρες? Ή ποιες φορές χρειάζεται? Με μεγάλη θερμοκρασία που κινδυνεύει να μπει πυρκαγιά? Ας είναι αυτό το περίπολο από πάνω από αέρος. Εμείς δεν ζητάμε χρήματα. Εγώ από το κράτος ζήτησα ότι αυτό το πράγμα θα κόστησε στο κράτος περίπου 50 λίτρα την ώρα σε καύσιμο. Και χρειάζεται τόσες ώρες η χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας να προστατευτεί και είναι τόσα λίτρα καύσιμο. Άρα λοιπόν η πρότασή σας είναι ότι μόνο με τη χορηγία των καυσίμων 90 αερολέσχες, 150 αεροσκάφη όταν είναι κρίσιμες ημέρες και οι ώρες θα μπορούν να περιπολούν. Σήμερα αυτή η περιπολία γίνεται όταν υπάρχει εκείνος ο περίφημος δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όταν είναι στο πράσινο, στο κίτρινο, στο πορτοκαλί, στο κόκκινο, όταν μας δείχνει το 3, το 4 ή το 5, που γίνεται μία πτήση γύρω από όλη την Κρήτη, για να το κάνω σε τοπικό επίπεδο, από την αερολέσχη Ηρακλείου. Αλλά τα χρήματα αυτά για τα καύσιμα δίνονται από την πολεμική αεροπορία, έτσι? Σωστά. Αλλά θα μπορούσε ο μηχανισμός, ο κρατικός μηχανισμός σε αυτό το πράγμα, όχι μόνο εκείνες τις δύσκολες ώρες, αλλά γενικά όλη τη σεζόν την αντιπυρική, να έχει αυτή την προστασία, αυτή την ομπρέλα από αέρος. Διότι είναι κρίσιμο για τη χώρα μας, αφού έχουν καεί τόσες χιλιάδες εκτάσεις, πόσες θα μείνουν στο τέλος, αν κάθε χρόνο υπάρχουν πυρκαγιές? Δεν θα μείνει και κάτι στο τέλος. Δηλαδή θα έπρεπε αυτή τη στιγμή το κράτος, εμείς δεν ζητάμε χρήματα. Θα έπρεπε να βοηθήσει το κράτος, θα έπρεπε να απαντήσει, θα έπρεπε να μας καλεί σε μια σύσκεψη. Κατά το ίδιο σκεπτικό, με τα ίδια ψητικά μέσα, παρέχουμε και έρευνα και διάσωση, θα μπορούσαμε να δούμε λακρομετανάστες, θα μπορούσαμε να μας χρησιμοποιήσει σε πολλά. Θα μου πείτε και όλα αυτά μπορείτε και τα κάνετε, βεβαίως εθελοντές είμαστε.
και εθελοντές, είναι και οι ραδιοερασιτέχνες που σε άλλες περιοχές αξιολογούνται και αξιοποιούνται. Εθελοντές είναι και οι χειριστές των drone, γιατί έχω και χειριστές drone στις αρολέσιες που πετάνε drone και είναι πτυχιούχοι χειριστές. Και αυτές λοιπόν οι περιφέρειες που έχουν αγοράσει drone στο παρελθόν και είναι τα drone αυτά φυλαγμένα σε σκούτες, θα μπορούσαν αυτοί οι χειριστές οι ίδιοι να πετάνε και τα drone για τις περιοχές εκείνες που έκαναν και η χώρα. Αναρωτιέμαι, σας έχει κάποια μάνητα το Υπουργείο και δεν σας καλεί ούτε καν σε αυτές τις συναντήσεις από τη στιγμή, μισό λεπτό μόνο, από τη στιγμή που γνωρίζει ότι ακόμα και με τη βοήθεια της πολεμικής ή με εντολή της πολεμικής αεροπορίας αεροσκάφη σας σηκώνονται για να κάνουν αυτές τις περιπολίες, όταν γνωρίζει ότι υπάρχουν αυτή την ώρα περιφέρειες που λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βλέπε ας πούμε νέος περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κουρέτας, ότι έχει μνημόνιο συνεργασίας με όλες τις αερολέσχες της Θεσσαλίας, υπάρχει μια συνεργασία με τους ραδιοερασιτέχνες, γιατί αυτό γίνεται έτσι και ειδικά σε νησιωτικές περιοχές όπου υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, Κρήτη που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, τουριστικές περιοχές και στη Ρόδο που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αυτά τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, κύριε Μακράκη? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Η μόνη περιφέρεια, να ξέρετε, σε επίπεδο περιφέρειας, εγώ θα με ενδιέφερε προσωπικά να χτυπήσω το καμπανάκι στον κύριο Υπουργό. Διότι ο επικεφαλής όλων των περιφερειών στο θέμα πολιτικής προστασίας είναι το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Άρα, αν το γνωρίζει ο Υπουργός, θα μπορούσε να δώσει κατευθυντήριες εντολές στους αντίστοιχους περιφερειάρχες, έτσι για να ενταχθεί αυτό το πράγμα στην πολιτική προστασία όλης της χώρας. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ μπορώ να πω συγχαρητήρια μόνο στον κύριο Κουρέτα, έχει αναλάβει μερικούς μήνες, είναι ο κοινός περιφερειάρχης στη Θεσσαλία, αγκάλιασε την ιδέα αυτή από μόνος του άνθρωπος, δεν του έστειλα κάποια επιστολή εγώ, είδε ότι στη Θεσσαλία έχουν 5 αερολέσχες, έχουν 5 αεροσκάφη, φρόντισε αυτά τα 5 αεροσκάφη να πετάξουν 250 ώρες, ακούστε το νούμερο, εξτρά, πυροπροστασία για την περιοχή της Θεσσαλίας. Η περιοχή της Θεσσαλίας, σας θυμίσω, δεν έχει ούτε τόσα δασικά, ούτε είναι τουριστικό μέρος. Είχε πληγεί βεβαίως από τις πλημμύρες, αλλά για την πυρασφάλεια της Θεσσαλίας ο άνθρωπος κάνει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, έχει εμπλακεί μαζί με τα αεροπλάνα, έχουν εμπλακεί και οι ραδιοερασιτέχνες, γιατί αυτοί θεωρούνται εθελοντική οργάνωση και αυτοί θα προσφέρουν αυτό που μπορούν. Και μάλιστα για όλα αυτά τα παραπάνω διαθέθηκε πόρο χρημάτων, έχει βρει. Δεν ξέρω από ποιο σημείο τα χρήματα για να μπορεί να στηρίξει αυτό το έργο που θα το παράσχουν οι εθελοντές. Κύριε Μακράκη, κατά ψέματα, όποια χρήματα και αν έχουν ζητηθεί, ωστόσο φέτος, γιατί δεν κάνει να λέμε μεταξύ μας ψέματα, όσα χρήματα έχουν ζητηθεί από οποιουσδήποτε φορεί σε όλη την Ελλάδα, πάντα μιλάνε για επενδύσεις, οι οποίες πάνε όλες χρήματα, δεν υπάρχει ένα πακέτο, τα οποία πέφτουν εξαιτίας της πολύ μεγάλης καταστροφής στην Θεσσαλία. Εγώ δεν λέω ότι είναι άδικο αυτό και ούτε θέλω να πω κάτι άλλο. Και ενδεχόμενα γι' αυτό να τρέχει και αυτό το πρόγραμμα με την περιφέρεια της Θεσσαλίας και με τον κύριο Κουρέτα χωρίς να το έχετε ζητήσει. Τότε συγγνώμη που σας διακόπτω, να το τοποθετήσω κυρία Δουλειαρά και αλλιώς. Τότε αφού κάνει και πέρασε η μισή Ρόδος, γιατί δεν μπορεί να βρει χρήματα? Η Ρόδος δεν έχει ανάγκη από πυροπροστασία? Πρέπει να κάνει και η υπόλοιπη μισή για να καταλάβουν εκεί οι υπεύθυνοι ότι θα κάνει και το υπόλοιπο νησί. Εύρος. Είναι αλλιώς. Εύβοια. Ορίστε. Εύρος. Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για τουριστικές περιοχές. Δηλαδή, όταν θα καταστραφεί μια τουριστική περιοχή, τι θα κάνουμε μετά? Βεβαιοποίητευση. Συμφέρει καλύτερα. Μήπως μείνει χώρο και βάλουμε ανεμογεννήτρια. Δεν ξέρω. Αρχίζω και αναρωτιέμαι και έχω πολλά ερωτηματικά. Βέβαια, οι ίδιες ερωτήσεις και για την περιφέρεια Κρήτης και καλό θα είναι κάποια στιγμή ο ίδιος ο περιφερειάρχης να απαντήσει πάνω στο θέμα αυτό, γιατί και πέρυσι ζητούσατε ραντεβού μαζί του και πέρυσι κάναμε εκπομπές και πέρυσι μεταξύ γραφείων αντιπεριφερειαρχών και λοιπά γινόταν η κουβέντα, όλοι στην αναμονή, κωδικούς αναζητούσατε μήπως και καταφέρουν κάτι τέτοιο να το εντάξουν. Θα σας πω το εξής, θα σας πω τούτο. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε ο κωδικός ή δεν υπήρχε το κονδύλι κτλ. Είναι κόπος να μας καλούσαν στην αρχή της σεζόν της αντιπυρικής, στη σύσκεψη που κάνουμε με την πυροσβεστική και τα εναέρια μέσα των αερολεσκών ή εκπροσώπους των αερολεσκών σε όλο το νησί? Ποτέ δεν μας έχουν καλέσει. Αυτό είναι το παράπονο. Όχι να μας δώσουν πόρους, δεν μας καλούν καν. Όπως και στο τέλος της σεζόν,
Έτσι κάποιες φωτιές έχουν βρει τα αεροπλάνα, καλός ή κακός. Έτσι και να πετάνε και να τις βρούνε. Πάλι δεν μας καλέσανε. Ούτε κάνουν το debriefing, δηλαδή την απενημέρωση. Ενημέρωση και απενημέρωση. Αυτό είναι το briefing και το debriefing. Ποτέ δεν μας έχουν καλέσει. Και πάντα μου έλεγαν να το σημειώσει η γραμματέας μου, να μην πω ονόματα τώρα στον αέρα, από αντιπεριφερειάς, να το σημειώσει η γραμματέας μου, να σας καλέσουμε την τάδε του μηνός. Η περίοδος άρχισε. Εμείς δεν έχουμε καλεστεί πουθενά. Δεν χρειαζόμαστε, φαίνεται. Μάλλον ενοχλούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε καλούμαστε στις συσκέψεις. Δεν έχουμε κανένα λόγο δηλαδή εμείς. Αυτό είναι το παράλογο. Το παράλογο είναι ότι, ξέρετε, φωνάζετε ή διαμαρτύρεστε, το φωνάζετε ως εισαγωγικών, διαμαρτύρεστε και λέτε εδώ είμαστε, ελάτε να σας βοηθήσουμε εσείς που θέλετε να προσφέρετε, ενώ εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη από την άλλη πλευρά σας αγνοούν, δηλαδή έχουν αντιστραφεί αυτοί οι όροι. Αυτό είναι το παράλογο και το περίεργο. Εκτός, κυρία Δουλγεράκη, και αν θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα καινούριο οργανισμό, και επειδή είμαστε εμείς ήδη ένας οργανισμός που υπάρχουμε τώρα και 95 χρόνια, να μην συμφέρει κάποιους. Ίσως αν θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα καινούριο οργανισμό και μια καινούρια εθελοντική ομάδα, εκεί τώρα υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν τα κονδύλια, να βρεθούν τα οχήματα που χρειάζονται ή τα πτυτικά μέσα να αγοραστούν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μα τι θέλετε τώρα, δηλαδή, να πάτε δηλαδή σε μία ΜΚΟ να γίνετε έτσι, αντί να είσαστε ελληνική αεροπορική. Ναι, ίσως αν θα έπρεπε εγώ να κάνω αυτή τη στιγμή ή κάποιοι άλλοι που είμαστε εθελοντές να δημιουργήσουμε μία καινούργια αερολέση που να είναι σαν ΜΚΟ, να έχει και ένα ωραίο όνομα, ίσως τότε να μας θέτουν σημασία. Μάλιστα. Και να μην είχαμε πτυτικά μέσα, και ίσως να έπρεπε να αγοραστούν πτυτικά μέσα, ίσως να έπρεπε να αγοραστούν και μερικά τσιπάκια και μερικοί ασύρματοι και μερικά ντρόουν. Και ίσως τότε να βρίσκαμε ένα κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να ήταν τάξης του 500 ή 1 εκατομμύριο ευρώ για να μπορεί να γίνει αυτό. Καλυμμένη λοιπόν αυτή την ώρα είναι μόνο η περιοχή της Θεσσαλίας μετά από αυτό το μνημονίο συνεργασίας μεταξύ Κουρέτα και των 6 αερολεσχών της περιοχής της Θεσσαλίας και των ραδιοέραση τεχνών. Στην υπόλοιπη Ελλάδα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αδρά τα ενίκια τα οποία πληρώνονται για την πυρόσβεση σε ό,τι έχει να κάνει με τα εναέρια μέσα. Πολύ καλά το κάνουμε, δεν λέει κανένας όχι, αλλά επειδή πολλά μας λένε για την πρόληψη, ας το δούμε λίγο καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη. Γιατί το να ζητάς να βοηθήσεις και να σε αγνοούν, αυτό πραγματικά γεννά πάρα πολλές απορίες. Αυτό έχω να πω εγώ. Ακριβώς όπως το λέτε, ακριβώς έτσι είναι. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μακράκη. Και εγώ σας ευχαριστώ την καλημέρα μου και εύχομαι να η εντυπηρική σεζόν να είναι, να μην μπει μια πυρκαγιά πραγματικά, να μην καεί τίποτα, διότι πραγματικά είναι πόνος ψυχής. Όταν καίγονται περιουσίες, όταν καίγονται τα δάση μας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα.